Σε εφαρμογή τίθεται από την άνοιξη το σχέδιο της κυβέρνησης και των τραπεζών για τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων, οικοκυριών και επιχειρήσεων. Να το κάνουνε. Πολύ ωραίο θα είναι. Αυτοί που χρωστάνε και πήραν τα δάνεια πρέπει να πάνε να πληρώσουν. Να μπορεί ο κόσμος να πληρώσει, να γλιτώσει τα σπίτια τους. Μακάρι να τα φτιάξουν τα δάνεια, να τα ρυθμίσουν για να μπορεί ο κόσμος να τα πληρώνει. Μακάρι να γίνει. Εγώ δεν το ξέρω γιατί να μην γίνει. Άμα το λένε. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να ρυθμίσει τι. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι οι δόσεις δανείων είναι τόσο υψηλές που ουσιαστικά είναι αποτρεπτικές. Δηλαδή, ακόμη και για κάποιον καλοθελητή που θέλει πραγματικά να ρυθμίσει κάποια πράγματα άμεσης ανάγκης και ασφαλώς να τακτοποιήσει και τις υποχρεώσεις σε σχέση με κάποια δάνεια που έχει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος και των τραπεζών εξέφρασαν την εκτίμηση πως σε 2 μήνες, γύρω στον Απρίλιο, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί και οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, θα είναι σε θέση να δέχονται ακόμη και αιτήσεις για ρυθμίσεις δανείων. Βεβαίως, ό,τι γίνεται ρύθμιση είναι καλό. Τι να λέμε, δεν είναι καλό το ρύθμιση, καλό είναι. Για εκείνον που έχει λεφτά, που χρωστάει εννοείται και δεν μπορεί να τα πληρώσει, του κάνει μια ρύθμιση, καλό είναι. Τον ανακουφίζει. Δεν είναι το θέμα να είναι πιο εύκολο. Πιο εύκολα. Το θέμα είναι να είναι πολλαπλές οι δόσεις και να παρέχεται στον οφειλέτη αυτή η δυνατότητα πραγματικά κάπως πιο άνετα, αφού αναγνωρίζουμε πλέον ότι η ζωή είναι δυσβάστακτη. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το σχέδιο κυβέρνησης και τραπεζών βασίζεται σε 3 πυλώνες. Πρώτον, ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης. Εκτιμάται ότι αυτό θα κυμαίνεται από 600 έως 1.000 ευρώ. Οι τράπεζες θα υπολογίζουν αυτές τις δαπάνες και θα ορίζουν μικρές μηνιαίες δόσεις, οι οποίες μπορεί να μειωθούν και πάνω από 70%. Δεύτερον, εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης δανείων. Μία από τις ρυθμίσεις που έχουν έτοιμες οι τράπεζες είναι η επιμήκυνση κατά 10 χρόνια από τα 75 στα 85 της ανώτατης ηλικίας του δανειολήπτη για την αποπληρωμή του δανείου, έτσι ώστε να αυξηθεί η διάρκεια του δανείου. Και τρίτον, συνεργάσιμος δανειολήπτης. Ένας οφειλέτης για να ενταχθεί σε αυτές τις ρυθμίσεις πρέπει να είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με το δανειστή, να απαντά σε ανακοινώσεις του δανειστή μέσα σε μία εβδομάδα κτλ. Σύμφωνα με το κυβερνητικό συμβούλιο, οι τράπεζες από 1η του 2015 θα πρέπει να προχωρούν σε ρυθμίσεις των δανείων με βάση αυτά τα κριτήρια.